Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συγκέντρωση σήμερα διαμαρτυρία στον σωματείο του Συνδικάτου, του κλάδου, η συνάντηση που είχαμε απαιτήσει να γίνει με εκπροσώπους του Υπουργείου, τον κύριο Νεβελούδη και τον κύριο Κορφιάτη, επικεφαλής του ΣΕΠΕ. Αυτό που επιβεβαιώνεται για άλλη μία φορά, μετά τις αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις που έχουμε πραγματοποιήσει όλο το προηγούμενο διάστημα, είναι ότι αυτή η κυβέρνηση, όπως βέβαια και οι προηγούμενες, έχουν σαν Ευαγγέλιο την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται και στον κλάδο μας. Είναι στρατηγική τους επιλογή να μην αλλάξει τίποτα από το θεσμικό πλαίσιο που ήδη υπάρχει, το μνημονιακό, σχετικά με όλες τις μορφές απασχόλησης, τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, τις ορισμένου χρόνου συμβάσεις, τα δουλεμπορικά γραφεία, τα εργολαβικά συνεργεία που καθημερινά υπονομεύουν την κλαδική συλλογική σύμβαση στα ξενοδοχεία, που αξιοποιούνται στον επισυντισμό για να ρίχνουν τους μισθούς ατάρταρα. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, εκ μέρους της κεντρικής διοίκησης του συνδικάτου μας και όλων των επιχειρησιακών σωματείων, χαιρετίζουμε τη σημερινή συγκέντρωση και όσους συναδέλφους έκαναν το βήμα και μπήκαν στη μάχη της επιτυχίας της σημερινής τάσης εργασίας και της κινητοποίησης μας εδώ στο Υπουργείο. Έτσι απαντάμε εμείς στην επίθεση που δεχόμαστε από την κυβέρνηση και τους επιχειρηματικούς ομίλους. Με συλλογικές διαδικασίες, με αγωνιστικές διεργασίες, με γενικές συνελεύσεις, με συσκέψεις, με συζήτηση στους χώρους δουλειάς. Έτσι απαντάμε εμείς στη σαπίλα του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, στους εργατοπατέρες που έχουν καθίσει ως βέρκο των εργαζομένων, ως εντολοδόχοι των εργοδοτών. Χαιρετίζουμε και από τη σημερινή μας κινητοποίηση το λαό της Καλλιθέας, που προχθές, 25 Μαρτίου, που με τα σωματεία του και τους λαϊκούς φορείς της περιοχής, απομάκρυνε τους ναζί δολοφόνους από τους εορτασμούς. Καταγγέλνουμε την επίθεση των ΜΑΤ με κλόπ και χειροβοβίδες κρότου λάμψης στην αντιφασιστική συγκέντρωση που αποτέλεσμα είχε τον τραυματισμό αρκετών κατοίκων και εργαζομένων, 4 εκ των οποίων έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Η προκλητική κάλυψη της κυβέρνησης στους φασίστες και η στάση της αστυνομίας μπορεί και πρέπει να πάρει απάντηση από όλους μας. Καλούμε και σήμερα όλους τους εργαζόμενους του κλάδου στο μεγάλο συλλαλητήριο που οργανώνουν τα εργατικά κέντρα, οι ομοσπονδίες, τα συνδικάτα, στο πεδίο του Άρεως αύριο στις 18:30 με 6 ώρα προσυγκέντρωση στην πλατεία Κάνικος του συνδικάτου μας, για να πρωτοφωνάξουμε για άλλη μία φορά έξω οι εργοδότες από τα συνδικάτα. Συνδικάτα ταξικά, όχι εργοδοτικά. Έξω οι εργοδότες από τα συνδικάτα. Μένει άλλη μία μέρα για να δώσουμε τη μάχη της ενημέρωσης, της συμμετοχής στο αυριανό ραντεβού. Είναι ώρα να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο την προσπάθεια για να πετάξουμε έξω από τα σωματεία τους ανθρώπους της κυβέρνησης και της εργοδοσίας, τους εργοδότες, τους διευθυντές, τις μαϊμούδες αντιπροσώπους, αυτούς που νομιμοποίησαν ως αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία τους εργατοπατέρες, τους εκπροσώπους του ίδιου του μεγαλοξενοδόχου Ανδρεάδη από τα ξενοδοχεία Ήπους. Αυτούς που θέλουν να μας καταδικάσουν από την κούνια μας έως τα βαθιά γεράματα στην ευελιξία, στην ελαστική απασχόληση και με πλατή χαμόγελο, που έχουν βάλει την υπογραφή τους στο ξύλωμα των δικαιωμάτων μας στον κλάδο. Αυτούς που η συνδικαλιστική τους επιβίωση είναι ανάγκη των εργοδοτών και των κυβερνήσεων που τους στηρίζουν και στηρίζουν και την πολιτική τους.
Συνάδελφοι, δεν το βάζουμε κάτω. Συνεχίζουμε ανυποχώρητα να διεκδικούμε, να οργανώνουμε τον αγώνα μέσα στα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία, τα κέντερινγκ. Συνεχίζουμε να βάζουμε μπροστά τα δικά μας συμφέροντα και όχι τα κέρδη των ομήλων. Κόντρα στην πολιτική της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας και όλων των κομμάτων που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική τους. Η δράση που αναπτύξαμε όλο το προηγούμενο διάστημα αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας που κάνουμε όλοι μας, όλα τα ταξικά σωματεία του κλάδου, για να γίνουμε ακόμα πιο πολύ, πιο ικανοί, για να αποκτήσουν τα σωματεία και το συνδικάτο μας γερή οργάνωση μέσα στους χώρους δουλειάς, για να διαδώσουμε τα αιτήματα, τους στόχους μας, να δυναμώσει η αντικαπιταλιστική, αντιμονοπωλιακή γραμμή μέσα στο εργατικό κίνημα. Παλεύουμε κόντρα σε όλους αυτούς που σήμερα θεωρούν αναγκαίο και σύγχρονο τις συμβάσεις ομηρίας, το δουλεμπόριο, την εκπεριτροπή σε εργασία, τη δουλειά με το κομμάτι, με την ώρα. Κόντρα σε όλους αυτούς που μπροστά στη δίψα τους για κέρδη, μπροστά στον ανταγωνισμό που έχουν μεταξύ τους για το ποιος θα φάει περισσότερα από τη δουλειά μας, έχουν σμπαραλιάσει κυριολεκτικά τη ζωή τη δική μας και των παιδιών μας, των νέων εργαζομένων, που δεν τους καίγεται καρφί για τα δεκάδες θανατηφόρα ατυχήματα των διανομέων, για τους μισθούς πείνας στα εστιατόρια, τα ωράρια λάστιχο, την εντατικοποίηση που πλέον έχει ξεπεράσει κάθε όριο στα ξενοδοχεία, αφού όλα αυτά τα ρεκόρ στον τουρισμό και στην εστίαση έχουν περάσει σαν οδοστρωτήρες πάνω από τα κορμιά μας. Επιβεβαιώθηκε από την ίδια την πραγματικότητα ότι η περιβόητη ανάπτυξη που μας προπαγανδίζουν οι εργοδότες και οι κυβερνήσεις τους, η ανταγωνιστικότητα, η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και όλα αυτά τα κουραφέξαλα είναι απαραίτητα και πάνε μαζί με τη μείωση του κόστους της εργατικής μας δύναμης. Συλλοδεύεται με όλα αυτά τα αντιλαϊκά, τα ανταργατικά μέτρα. Επιβεβαιώνεται για ακόμα μία φορά ότι ο λεγόμενος διάλογος ανάμεσα σε κυβέρνηση, εργοδότες και εργαζόμενους δεν είναι προς όφελός μας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των συμβάσεων που υπογράφονται όλα αυτά τα χρόνια, που κάθε φορά έχει ακόμα χειρότερους όρους για μας και τη ζωή μας. Η κοροϊδία της κυβέρνησης και των εργοδοτών είναι πλέον προκλητική. Οι εργοδότες μέσω του ΣΕΤΕ περιβανεύονται για τις συνθήκες εργασίας και ταυτόχρονα εκβιάζουν, απειλούν και απαιτούν να δημιουργηθεί πέμπτη κατηγορία υποκατώτατου μισθού στα ξενοδοχεία που θα αφορά νεοπροσλαμβανόμενους για 2 χρόνια, προσδοκώντας για άλλη μια φορά να μας βάλουν στη λογική του μικρότερου κακού, της ύπαρξης ή όχι σύμβασης ή και της επέκτασης της μίας που δεν είναι υποχρεωτική, εφόσον η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τους δίνει τη δυνατότητα με την προϋπόθεση της κατάθεσης των μητρών τους. Τους λέμε και σήμερα από τη σημερινή κινητοποίηση, καμία συζήτηση για τον υποκατώτατο μισθό, να το πάρουν τώρα πίσω. Είναι προφανές ότι περίμεναν να τελειώσει το συνέδριο της Ομοσπονδίας ώστε να είναι σίγουροι και για το συσχετισμό, να βάλουν τα δικά τους παιδιά μέσα στη διοίκηση, όπως είναι το διευθυντικό στέλεχος του επίτιμου Προέδρου του ΣΕΤΕ Ανδρεάδη, μέσα από ένα μηχανισμό που ονόμασαν σωματείο. Τα ίδια και χειρότερα συμβαίνουν στο εμψητισμό και στις μεγάλες οργανωμένες αλυσίδες, στα Γκούτης, στα Γρηγόρης, παντού. Εργαζόμενοι απλήρωτοι, χωρίς δώρα και επιδόματα, χωρίς δικαιώματα, δούλοι των εργολάβων. Όλη αυτή η κατάσταση, συνάδελφοι, αξιοποιείται τους εργοδότες για να μας τρομοκρατούν, για να πιέζουν τους μισθούς και τα μεροκάματα, για να εκβιάζουν συλλογική του μικρότερου κακού. Απαντάμε σε όλους αυτούς που μιλάνε σήμερα για ρεαλισμό, ότι ρεαλιστικό είναι να
καρπωνόμαστε εμείς το πλούτο που παράγουμε, που χωρίς εμάς στην κυριολεξία τίποτα δεν μπορεί να δουλέψει, να διεκδικήσουμε αυτό που πραγματικά μας ανήκει. Όλα αυτά δηλαδή που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες μας. Καλούμε όλους τους συναδέλφους, τα ξενοδοχεία και τον επιστημισμό που δουλεύουν δίπλα μας με άθλιες ελαστικές μορφές απασχόλησης, τους εποχικούς, τους εργαζόμενους αδουλεμπορικά, που οι περισσότεροι από αυτούς είναι γυναίκες, είναι μετανάστες, ευάλωτοι στις πιέσεις της αυτοδοσίας, να κάνουν το βήμα και να οργανωθούν στο συνδικάτο, στο επιχειρησιακό σωματείο, να ενταχθούν στον αγώνα, να συμμετέχουν στις συνελεύσεις, τις κινητοποιήσεις. Η κοινή δράση με τους μόνιμους εργαζόμενους είναι που θα δώσει τη δυναμική για τη συνέχεια. Δεν υπάρχει τίποτα που να διαχωρίζει τα συμφέροντα των εργαζομένων με αορίστου χρόνου σε σχέση με αυτούς που δουλεύουν ελαστικά. Το αντίθετο, τα συμφέροντά μας είναι κοινά, άρα κοινή πρέπει να είναι και η οργάνωσή μας, το σωματείο, ο αγώνας μας, οι διεκδικήσεις μας.